Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τιμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες Θεοφόροι Πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν, παράσχητες ψυχές ημών όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσανα δείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρω παιδόξα συ... Καθίστε. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστοί μου πατέρες, είναι η προτελευταία ομιλία, τουλάχιστον με τη βοήθεια του Θεού, για τη φετινή, θα λέγαμε, ιεραποστολική χρονιά. Η επόμενη ομιλία μας, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είναι την Κυριακή του Θωμά, την ίδια ώρα, μετά την Ανάσταση. Μέχρι τότε να ευχηθούμε ο σκοπός που υπάρχει το Άγιο Τριώδιο και το οποίο δεν είναι άλλος ο σκοπός από αυτόν που έχουμε πει επανειλημμένος, ότι πρέπει να έρθουμε εις Αυτόν, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε μία ενδοσκόπηση, μία περισυλλογή μέσα στον εαυτό μας. Δεν κάνει ο άνθρωπος περισυλλογή, δεν ξέρω γιατί. Πολύ με προβληματίζει, σπάνιοι άνθρωποι κάνουν περισυλλογή. Ήρθε προχθές μία κυρία, πολύ όμορφη, και το τονίζω το όμορφη, για το λόγο που θα σας πω. Ήταν ελεύθερη και αναζητούσε έναν σύντροφο ο οποίος θα την αγαπά πραγματικά. Αυτή σαν άνθρωπο. Και θα ήταν πιστή. Ο άντρας της, τον που θα γνώριζε, να ήταν πιστός κοντά της, όπως θα ήταν και αυτή πιστή στο πρόσωπό του. Και μου λέει, ψάχνω ακόμα να βρω αυτό τον άνθρωπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μου λέει, αναζητώντας κάποιον που δεν θα προδώσει το στεφάνι που θα βάλω, που θα μείνει τίμιος κοντά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσους άντρες γνώρισα. Συλλό δηλαδή, δεκάδες, μου λέει. Τι να σας πω. Και κανένας από αυτούς που έκανα σχέση δεν ήταν έντιμος. Με την πρώτη ευκαιρία κεράτωνε. Και της λέω, παρότι είσαι τόσο και ευγενική κυρία, ευγενική γυναίκα,
Μου λέει, έφτασα στο σημείο, αναζητώντας ένα τέτοιον άντρα, να δουλέψω και στα πορνεία. Τι λέω, δούλεψες ως πόρνη? Για να δω, μου λέει, ποιοι πάνε εκεί. Βουτήχτηκα, μου λέει, μέσα στην αμαρτία, σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και ένας, μου λέει, που ερχότανε, το έλεγα, παντρεμένος είσαι? Όταν μου έλεγε ναι, το έλεγα, αγαπάς τη γυναίκα σου? Κανένας δεν μου είπε ότι δεν την αγαπάει. Όλοι μου έλεγαν την αγαπούν. Αλλά όλοι για κάποιο λόγο την κεράτωναν. Δεν βρήκα, μου λέει, πατέρα μου, άνθρωπο εμπιστοσύνης και ακόμα τον αναζητώ. Γνώρισα τον Χριστό, μου λέει, μέσα από τις ομιλίες σας. Άλλαξα ζωή, απομακρύνθηκα από όλα αυτά. Διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει άντρας ο οποίος να είναι πλέον πιστός απόλυτα στη γυναίκα του. Αυτό διαπίστωσα. Και εδώ θέλω, παρακαλώ, αν και είναι πνευματικό το θέμα, απευθύνομαι προς τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερο εγκρατείς. Ο άντρας δεν είναι τόσο στα σεξουαλικά εγκρατής. Η γυναίκα αντέχει εύκολα στην εγκράτεια. Σπάνια να βρεις γυναίκα η οποία να αναζητά τον έρωτα και το σεξ. Σπάνιο φαινόμενο. Η γυναίκα, μα της πεις εγκράτεια, κάνει εγκράτεια. Ο άντρας είναι πολύ πιο δύσκολος σε αυτά τα θέματα. Είναι πολύ πιο δύσκολος. Και τι έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 50 χρόνια που είμαι, μισό αιώνα που είμαι κληρικός? Πρέπει οι γυναίκες να προσέχετε, ιδιαίτερα οι θρησκευάμενες, όταν ο άντρας δεν είναι κοντά στο Χριστό. Το επαναλαμβάνω, όταν ο άντρας δεν είναι κοντά στο Χριστό, ή είναι και δεν είναι. Και είναι καλή ώρα σαρακοστή τώρα. Είναι η σαρακοστή της Παναγίας, 15 Αύγουστος, η νηστεία. Ή των Αγίων Αποστόλων ή οποιαδήποτε νηστεία, το Χριστουγέννου. Τα ζευγάρια δεν κάνει να σμίγουν. Την περίοδο της νηστείας δεν πρέπει τα ζευγάρια να σμίγουν. Ποια ζευγάρια όμως? Εκείνα που και οι δύο ακολουθούν το Χριστό. Από κοινού συμφωνούν ότι θα εγκρατευτούν. Δεν θα κάνουν μόνο εγκράτεια στο φαγητό. Δεν θα κάνουν μόνο εγκράτεια στη γλώσσα, στο κουτσομπολιό, στα ψέματα. Δεν θα κάνουν μόνο εγκράτεια οφθαλμών. Αλλά θα κάνουν και εγκράτεια σαρκική. Και πρέπει όλες αυτές τις ημέρες να κρατούν την εγκράτεια. Όταν όμως ο άντρας αδυνατεί, βλέπει ότι, και βλέπετε, του δημιουργούνται νεύρα. Οι γυναίκες καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν ο άντρας δεν έρθει σε επαφή με τη γυναίκα, τον βλέπεις μετά είναι εκνευρισμένος. Μπορεί να σου κάνει όλο το σπίτι άνω κάτω, εξαιτίας του ότι το αρνήθηκες το κρεβάτι. Και εσύ σαν χριστιανή το αρνείσαι λογικά, γιατί λες εγκράτεια. Άμα είναι χριστιανός και το έχει κατανοήσει και ο ίδιος το θέλει, αγωνίζονται και οι δύο παράλληλα. Εάν όμως δεν είναι, προσέξτε, μην επιμένετε οι γυναίκες, είναι σαρακοστή, μη με αγγίζεις.
Δεν είναι δουλειά μου να σας τα λέω αυτά. Εγώ είμαι καλόγερος. Αλλά βλέπω δεν τα γνωρίζετε και δεν σας τα λέγουν πολλές φορές. Διότι οι σύζυγοί σας, μου έλεγε η κοπέλα, τρέχουν στους οίκους ανοχής μετά. Τρέχουν, και αυτό το έχω διαπιστώσει και εγώ, σας είπα τα 50 χρόνια μέσα στο ράσο, ότι όταν ο σύζυγος είναι ακρατής, τότε ξεφεύγει. Στην πρώτη περίπτωση που η άλλη γυναίκα θα τον τζιγλίσει, θα πάει μαζί της. Μόνο και μόνο για να κάνει σεξουαλικό έρωτα, τίποτα άλλο. Δεν τη θέλει σε γυναίκα. Και ποιος φταίει? Φταίει εσύ που δεν έκανες συγκατάβαση και οικονομία και του έλεγες όχι, όχι, είναι Τετάρτη, όχι, είναι Παρασκευή, όχι, είναι Σαρακοστή, όχι, είναι εκείνο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παντρεύτηκες? Μακάρι να έπαιρνες έναν σωστό χριστιανό που να τα τηρούσε. Αλλά όταν δεν τα τηρεί, αλλά τον βλέπεις με το ζόρι κάνει τα θρησκευτικά καθήκοντα αυτά που πρέπει να κάνει, ή είναι ακρατής, μην επιμείνεις εσύ να τον κάνεις εγκρατή. Πες του το ότι, βρε άντρα μου, είναι περίοδος σαρακοστής, δεν μπορούμε να εγκρατευτούμε. Άμα δεις ότι σου πει όχι γυναίκα, τότε σας παρακαλώ να υποχωρείτε με όποια πνευματική συνέπεια έχετε εσείς μετά. Διότι αν πάει και μιχέψει, αιτία το ότι καταπάτησε το στεφάνι του, γίνεστε εσείς. Οι οποίοι δεν κρίνατε σωστά τη δεδομένη στιγμή. Και αν μπλέξει μετά και έρθει και ένα διαζύγιο και τον μπλέξει η άλλη, είναι καταφερτζού και τον χάσετε, τότε είναι ακόμα χειρότερο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το θέμα. Καθότι οι άντρες, το ακούσατε, δεν είναι τόσο εγκρατής και με την πρώτη ευκαιρία στα σαρκικά αμαρτήματα υποκύπτουν. Υποκύπτουν, αδελφοί μου. Άρα κάνουμε μια οικονομία και μετά το συζητούμε με τον πνευματικό. Και εκείνος ο πνευματικός θα μας δώσει κατευθύνσεις το πώς θα χειριστούμε, διότι ήταν περίοδος νηστείας. Γιατί εσένα θα σε έχει στύψει συνειδήσεως. Εκείνος δεν θα έχει. Αλλά μπροστά σε ένα μεγαλύτερο στόχο και σκοπό, να μην διαλύσει η οικογένεια, να μην πατήσει το στεφάνι και μιχεύσει, πάει σε οίκο ανοχής, πρέπει πάρα πολύ οι γυναίκες να το προσέχετε. Διότι έτσι διαλύθηκαν πολλά σπίτια. Αυτό το έβγαλα από την εμπειρία μου, αλλά το θυμήθηκα και τώρα που ήρθε αυτή η κυρία και της είπα, παιδάκι μου, μην ψάχνεις να βρεις άνθρωπο που δεν θα σε προδώσει. Ένας μόνον δεν προδίδει ποτέ. Εμείς τον προδίδουμε. Ο Χριστός. Αυτός δεν θα σε μας εγκαταλείψει, δεν θα μας προδώσει, δεν θα μας αφήσει μόνους. Θα είναι πάντοτε δίπλα μας. Μόνον ο Χριστός, παιδί μου. Σε ανθρώπους πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί. Και γι' αυτό λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι αν διαπιστώσεις, λέει, ότι η γυναίκα σου ή ο άντρας σου σε απάτησε, μπορείς να πάρεις διαζύγιο. Εάν όμως τον συγχωρήσεις ή τη συγχωρήσεις,
τότε λαμβάνεις μεγάλο μισθό, λέει, στη Βασιλεία του Θεού. Διότι σήκωσες έναν σταυρό πολύ βαρύ. Διότι από εκεί και πέρα έχουν κλονιστεί τα θεμέλια του γάμου. Εκλονιστεί η εμπιστοσύνη του ενός στο πρόσωπο του άλλου, η οποία θέλει πολύ κόπο και χρόνο για να κλείσει τις πληγές. Λίγο θα καθυστερεί η γυναίκα που μου είχε ψει ή λίγο θα καθυστερεί ο άντρας που μου είχε ψει στη δουλειά, το μυαλό σου το λες κάπου έχει πάει αλλού τώρα πάλι. Και μόλις γυρίζει, πού ήσουν, γιατί άργησες, ήσουν εκεί, για πες μου ότι ήσουν εκεί σίγουρα, δώσ' μου ένα τηλέφωνο. Και αρχίζει η μουρμούρα. Και η μουρμούρα μεγαλώνει και λέει στο τέλος, δεν αντέχω, λέει, και φεύγω. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, ούτε μουρμούρα, ούτε γκρίνια, ούτε τίποτα. Προσπαθήστε να αποκτήσετε το ένας ξανά την εμπιστοσύνη, την πρώτη που είχατε, και θα λάβετε μεγάλο μισθό και ευλογία από τον Θεό. Και αυτές τις ημέρες, λοιπόν, που είναι οι ημέρες του Τριωδίου, οι ημέρες που πρέπει να κάνω περισυλλογή, πρέπει να κάνω αυτοκριτική, πρέπει να μπω μέσα στον πνευματικό αξονικό τομογράφο, να δω την ψυχή μου, να δω σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή μου, να κάνω ένα αυτοέλεγχο της ζωής μου. Είναι πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει την ασχήμια της ψυχής του. Δεν θέλει. Λένε ότι η Βογιουκλάκη δεν ήθελε να γεράσει. Γέρασε ήταν όταν πέθανε, πάνω από 70-75, κάπου εκεί ήτανε. Λοιπόν, αλλά δεν ήθελε. Και γι' αυτό έκανε ό,τι μπορούσε το πρόσωπό της, το σώμα της, να είναι ακμαίο, να είναι νεανίζον. Αλλά ό,τι και να κάνεις, δεν γίνεται. Έρχεται η ώρα που το πρόσωπο, όπως το λουλούδι, όταν είναι το τριαντάφυλλο, το γαρίφαλο, οποιοδήποτε λουλούδι, είναι πανέμορφο την ώρα που είναι μπουμπούκι, την ώρα που ανθίζει, μετά μαραίνεται. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ως τα κρίνα του αγρού, μαραίνονται. Και μετά τι γίνεται, λέει, τα παίρνεις όπως είναι στο βάζο και τα πετάς. Αυτή είναι, λέει, και η κατάληξη του ανθρώπου. Και γι' αυτό σήμερα λέει το Ευαγγέλιο, προσέξτε, μη χάσετε την ψυχή σας. Το σώμα, λέει, φεύγει, τελειώνει. Στην ψυχή ρίξτε το βάρος. Στην ψυχή ρίξτε το βάρος. Και αυτό έρχεται η Εκκλησία κάθε φορά την περίοδο του Τριωδίου να μας το θυμίσει. Δεν ξέρω κατά πόσο το θυμόμεθα. Και το έχουμε όλες αυτές τις ημέρες, το έχουμε κατά νου. Εγώ μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος, το οποίο όσοι δεν έχετε εγγραφτεί θέλουν και πρέπει να το διαδίδετε και να είστε εγγεγραμμένοι και να ελέγχετε, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάποιοι σβήνονται, γράφονται, σβήνονται, δεν ξέρω τι κάνουνε. Κάποιοι σαν να μην θέλουν το κανάλι να τρέχει. Κάποιοι σαν να του έχουν βάλει ένα κόφτη για να μην μπορεί να προχωρεί και να διαδίδει το Λόγο του Θεού. Σε κάποιους δεν αρέσουν αυτά που λέμε και καταλαβαίνω, δεν μπορεί να αρέσουν στις σκοτεινές δυνάμεις, ούτε στις αντίχριστες δυνάμεις, ούτε σε εκείνους που δεν αγαπούν τον Χριστό. Εχθές εξομολογούσα στον Πειραιά. Ήρθαν αδελφοί μου στον Άγιο Κωνσταντίνο, το είπα και εκεί. Ήρθαν από Κρήτη, ήρθαν από Ρόδο, ήρθαν από Κάρπαθο, ήρθαν από Σπάρτη, ήρθαν από Μεσσηνία, ήρθαν από Φλόρινα, ήρθαν από Χαλκιδική, ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Πλήθος ανθρώπων που περίμεναν να εξομολογηθούν ή να σταυρωθούν με το τίμιο ξύλο. Είναι να μη σε συγκινεί αυτή η προσέλευση των ανθρώπων που δεν ήταν μόνον Πειραιώτες, αλλά να έρχονται
από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και τώρα μου στέλνουν μηνύματα και email και μου γράφουν πολύ, «Πάτερ, θα είστε το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα στο μοναστήρι. Ερχόμαστε από Σικάγο, ερχόμαστε από Καναδά, ερχόμαστε. Θέλουμε να σας βρούμε», λέει, «να εξομολογηθούμε». Όλα αυτά τα κατάφερε ο Λόγος του Θεού μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Δείτε λοιπόν ο Λόγος του Θεού τι δύναμη έχει. Μου θυμίζει, και δοξάζω το Θεό, μου θυμίζει η αδελφή μου, και θυμάμαι τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που όταν κήρυτε έλεγε, «Αχ, να μπορούσα», λέει, «να ανέβω πάνω σε ένα ψηλό βουνό», στην κορυφή, λέει, του ψηλότερου βουνού, «και από εκεί», λέει, «να μιλάω για τον Χριστό μου και να μ' ακούει όλη η οικουμένη». Να το βουνό μπροστά μου είναι. Να τη κορυφή. Το διαδίκτυο. Αυτό, η φωτογραφική μηχανή που βλέπετε. Ταυτόχρονα έχει μια μικρή κάμερα μέσα και με τραβάει. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Και αυτό μετά από εδώ το μαγνητοσκοπεί και το βάζουμε στο διαδίκτυο. Το ίντερνετ λοιπόν, όταν χρησιμοποιείται καλώς, γίνεται άμβωνας. Άμβωνας που ανεβαίνει σε πάνω και σε ακούει όλη η οικουμένη. Άμα δείτε email που λαμβάνω Ελλήνων και ξένων, από Κίνα, από Ρωσία, από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Δανία, από Φιλανδία, Καναδά, Αυστραλία, όλα τα μέρη του κόσμου. Μέχρι από την Ινδία ήρθαν και με βρήκαν μουσουλμάνοι, ένα ζευγάρι, και ήρθαν να το σταυρώσω για να πιάσουν παιδάκι, γιατί δεν μπορούσαν να πιάσουν παιδάκι. Και όταν τους είδα και ήρθανε και μου είπανε, στα αγγλικά μιλούσαμε, και μου είπανε ότι ήρθαν από την Ινδία με αυτή την πίστη, τους αγκάλιασα, τους φίλησα, ήταν μουσουλμάνοι. Και μου ήρθαμε γιατί έχετε ένα σταυρό που άμα σταυρώσετε γίνεται, λέει, πιστεύετε? Μου λέει, ναι, το πιστεύω απόλυτα και γι' αυτό κάναμε αυτό το ταξίδι. Γεννηθείτε, τους είπα, κατά την πίστη σας. Και έμειναν έγκυος, αμέσως. Έμειναν έγκυος. Και μου στείλανε, μες τον ίδιο χρόνο που γέννησε η γυναίκα, φωτογραφία μαζί με το παιδάκι τους. Σκεφτείτε λοιπόν να το είχε αυτό το μέσο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς λοιπόν να μη συγκινήσει όταν έρχονται τόσοι άνθρωποι και από Κύπρο, από παντού. Και εσείς αδελφοί μου, ωφελήστε πνευματικά από αυτές τις ομιλίες. Δείτε ίσως τον εαυτό σας πώς ήταν πριν των ομιλίες και πώς είναι σήμερα. Και εγώ ο ίδιος ωφελούμε, που ακούω το Λόγο του Θεού και κάθε φορά λέω μέσα μου, «Βρε Νεκτάριε, αυτά που λες εσύ τα εφαρμόζεις. Τα εφαρμόζεις. Τι λες στον κόσμο? Εσύ του ζητάς τον κόσμο να κάνει έναν αγώνα. Εσύ τον κάνεις αυτόν τον αγώνα? Και αυτός ο αυτοέλεγχος σε κάνει να αγωνίζεσαι πιο πολύ πνευματικά. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Γιατί λες, δεν μπορώ να διδάσκω και εγώ να μην αγωνίζομαι. Και εγώ να μην αγωνίζομαι να τα εφαρμόσω. Αλλά όλοι οι αδελφοί μου είμαστε στο ίδιο στάδιο συναγωνιστέ. Αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία, τρέχουμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού, γιατί θέλουμε το Χριστό μας και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη. Και αυτό, αυτές τις ημέρες που διαβάζω τα ασκητικά του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, αδελφοί μου, διαβάζω τα ασκητικά, βρήκα μέσα εδώ μια προσευχή, εξομολογητική προσευχή. Τι μεγάλος Άγιος ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος είναι, αυτός που έχει γράψει, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας και αργολογίας μη μη δώσ,
Πνεύμα δεσοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη, Κύριε. Αυτή την ευχή είναι δική του. Αλλά ακούστε το τι λέει εξομολογητικά στην Παναγία. Για να δούμε και το χαρακτήρα του Αγίου. Θα δούμε τα αμαρτήματα του Αγίου που δεν τρέπεται να μας τα γράψει. Ένας μεγάλος ασκητής. Να δείτε τι αγώνα κάνει. Ένας μεγάλος ασκητής για να τον μιμηθούμε. Ακούστε τον. Γι' αυτό λοιπόν Παναγία μου, καταφεύγω στη δική σου και μοναδική θερμοτάτη βοήθεια. Δέσποινα Θεοτόκε, εγώ ο χρεός της των μυρίων ταλάντων. Θυμόσαστε από το Ευαγγέλιο, και που χρώσταγε μύρια τάλαντα. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ που εσπατάλησα άσωτα την πατρική περιουσία με πόρνες. Εγώ είμαι εκείνος ο άσωτος που σπατάλησα την περιουσία με πόρνες και πόρνευσα περισσότερο από την πόρνη του Ευαγγελίου, που ασέβησα περισσότερο από το Μανασί. Ο Μανασί ήταν βασιλέας του Ισραήλ, που έφυγε από τον πραγματικό Θεό και έμπλεξε με τα είδωλα. Πόσοι άνθρωποι μπλέκουν με διάφορες φιλοσοφικές, προσέξτε, έχουν δημιουργηθεί σύλλογοι, φιλοσοφικοί για να ηρεμήσει, λέει, το πνεύμα σου, να ηρεμήσει η ψυχή σου, να βρεις γαλήνη, να βρεις ησυχία, να βρεις ηρεμία. Προσέξτε αδελφοί μου, όλα αυτά έχουν σχέσεις με αιρέσεις, με μαγεία, με ανατολίτικες θρησκείες. Μακριά από όλα αυτά που βλέπετε, ελάτε να ηρεμήσετε, ελάτε εκείνο, ελάτε το άλλο, το γιόγκα, το ένα του. Μακριά αδελφοί μου, έχετε να κάνετε με δαιμόνια εκεί. Μου ήρθε μια κυρία, η οποία πήγε για 15 χρόνια και μου έλεγε εχθές, ξέμπλεξα μετά από 15 χρόνια, μου λέει, και κοντεύω να τρελαθώ, όλοι με λένε τρελή. Με αυτά που τους λέω ότι έζησα, με λένε τρελή. Ξεφεύγουν λοιπόν από τον αληθινό Θεό, σαν το Μανασί λέει. Εγώ που έγινα άσπλαχνος περισσότερο από τον πλούσιο, που ήθελε ο πλούσιος να γκρεμίσει τις αποθήκες του και μείζωνας τούτον οικοδομήσει. Εγώ που έγινα δούλος της λεμαργίας του φαγητού, να τρώω, λέει ο Άγιος Εφραίμ. Εγώ που έκανα το μυαλό μου δοχείο των πονηρών λογισμών. Πονηρές σκέψεις, πονηρούς λογισμούς, δοχείο λέει, τους μάζευα. Ο θησαυροφύλακας είμαι εγώ, θησαυροφύλακας των εσχρών και ρυπαλών λόγων, και είμαι γεμάτος από κάθε ακαθαρσία και ξένος από κάθε αγαθή εργασία. Έγινα θησαυροφύλακας, λέει, των πονηρών λογισμών, των σκέψεων, των λόγων. Ελέησε την ταπείνωσή μου. Ταπεινώνεται και τα λέει. Και αυτό ζητώ το έλεος σου. Αν δεν ταπεινωθείς και δεν τα ομολογήσεις, δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Όταν δεις τον εαυτό σου σε αυτά και τα ομολογήσεις, πας στο πνευματικό, τα εξομολογηθείς. Εδώ ο Άγιος μας τα γράφει δημόσια σε όλους. Ξεφτελίζεται, ξεγυμνώνεται μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτή η ταπείνωση έλκει τη χάρη του Θεού. Τίποτα άλλο δεν την έλκει. Άχραντη Παναγία μου, λυπήσου την αδυναμία μου. Είμαι αδύναμος. Εσύ όμως έχεις μεγάλη παρησία προς αυτόν που γεννήθηκε από σένα όσο κανένας άλλος. Όλα μπορείς ως μητέρα του Θεού να τα κάνεις. Όλα να τα κατορθώσεις. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για σένα, Παναγιά μου. Αρκεί μόνο να το θελήσεις. Μην παραβλέψεις τα δάκρυά μου. Έκλαιγε ο Άγιος. Τα έλεγε στην Παναγία, τα έγραφες
εδώ και έκλαιγε. «Μην αποστραφείς το στεναγμό μου», αναστέναζε. «Μη αποθήσεις τον πόνο της καρδιάς μου», πόναγε η καρδιά του την ώρα που τα έλεγε και τα ζούσε. «Μην ντροπιάζεις τις ελπίδες μου σε σένα, αλλά βιάζοντας με τις μετρικές σου δεήσεις την αβίαστη εσπλαχνία του αγαθού σου Υιού και Θεού μου, αξίωσέ με και μένα τον ταλέπορο, τον ανάξιο δούλο σου, να ξαναβρω ξανά το αρχαίο κάλος της ψυχής μου, να βρω την ομορφιά της ψυχής μου που είχα ως μωρό, που είχα ως μικρό παιδάκι, να αποβάλω από πάνω μου όλη την ασχήμια των παθών, Παναγία μου. Θέλω να ελευθερωθώ από την αμαρτία, να γίνω δούλος της δικαιοσύνης, να απομακρυνθώ από κάθε μολυσμό της σαρκικής ειδονής. Θέλω να εντυθώ τον αγιασμό της ψυχικής καθαρότητας. Θέλω να γίνω νεκρός, η σάρκα μου νεκρή για τον κόσμο, και θέλω να ζήσω την αρετή της αγνότητος. Συνοδεύοντας με όταν οδηπορώ, έλα μαζί μου όταν περπατάω. Έλα μαζί μου όταν ταξιδεύω στη θάλασσα. Νικώντας τους δαίμονες που συνεχώς με πολεμούν. Έλα και ενδυνάμωσέ με όταν κάνω αγρυπνίες γιατί νιστάζω. Φύλαξέ με όταν κοιμάμαι. Παρηγόρησέ με όταν θλίβομαι και στεναχωριέμαι, παροτρύνοντάς με να μην χάνω το θάρρος μου, να μην λυπώ ψυχό. Ενίσχυσέ με όταν χάνω τη δύναμή μου και πιστεύω ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα. Σώσε με όταν οδικούμε, αθώνοντάς με. Όταν συκοφαντούμε, προστάτεψέ με. Φθάνοντας γρήγορα όταν βρεθώ στον κίνδυνο του θανάτου, δείξε μου καθημερινά στους εχθρούς μου, τους ορατούς και ορατούς, τη δύναμή σου, για να γνωρίσουν όλοι οι δαίμονες που με τυρανούν άδικα ότι εγώ είμαι δούλος του Υιού σου. Ναι, Παναγία μου, Δέσποινα Θεοτόκη, άκουσε αυτή την αξιολύπητη προσευχή μου και μη με ντροπιάσεις στην προσδοκία μου, εσύ που είσαι η ελπίδα όλων των περάτων της γης. Καταλάγιασε μέσα μου το βρασμό της σάρκας. Καθησύχασε την αγριότατη θύελα της οργής και του θυμού μου που ξεσηκώνεται εσωτερικά μες στην ψυχή μου. Εξαφάνισε από το νου μου την υπερηφάνεια, την αλαζονία, τη ματαιοδοξία της νιώτης μου και της ομορφιάς μου. Ελάττωσε από την καρδιά μου τις φαντασιώσεις των πονηρών πνευμάτων και τις καθημερινές επιθέσεις των βρώμικων και ακάθαρτων λογισμών. Διαπαιδαγώγησε τη γλώσσα μου να λέγει μόνο αυτά που ωφελούν. Δίδαξε τα μάτια μου να βλέπουν μόνο τις αρετές των ανθρώπων. Κάνε τα πόδια μου να τρέχουν στην εκκλησιά χωρίς να σκοντάψουν, χωρίς να πηγαίνουν αλλού και σε άλλα βρώμικα μέρη. Προετοίμασε τα χέρια μου με τις ελεημοσύνες, ώστε να αγιαστούν και να υψώνονται άξια προς τον ύψιστο κάθε φορά που προσεύχομαι. Καθάρισε το στόμα μου από αισχρές και βρωμερές λέξεις, ώστε με παρησία να μπορώ να αποκαλώ το Θεό Πατέρα μου. Άνοιξε τα αυτιά μου για να ακούω όχι αισχρά τραγούδια και άσματα, ούτε λόγια περιτά κουτσομπολιά, ούτε λόγια ανώφελα, αλλά να ακούω τα λόγια των Αγίων Γραφών που είναι γλυκύτερα και από το μέλι. Να τα δεχτώ, βοήθησέ με μες στην καρδιά μου και να τα εφαρμόσω στη ζωή μου. Δώσε μου ακόμα λίγο καιρό μετανοίας. Μη με πάρεις, δεν είμαι έτοιμος. Και δώσ' μου λογισμό
επιστροφής, να επιστρέψω σαν τον άσωτο κοντά σου. Ελευθέρωσέ με και μην επιτρέψεις να πεθάνω από ξαφνικό θάνατο. Αυτό που λέμε να πεθάνω όρθιος ξαφνικά με ένα έμφραγμα και να φύγω. Γιατί? Είναι καλύτερα λίγες μέρες ο άνθρωπος να αρρωστήσει, να προλάβει, να εξομολογηθεί, να ετοιμαστεί, να κοινωνήσει και να φύγει. Το ξαφνικό δεν ξέρεις που σε βρίσκει. Δεν ξέρεις σε ποια κατάσταση θα σε βρει ένας ξαφνικός θάνατος. Τελικά, συμπαραστάσου μου και την ώρα που θα χωριστεί η ψυχή μου από το άθλιο σώμα. Ανακούφισε την ψυχή μου, παρηγορώντας τη εκείνη την απαρηγόρητη ώρα. Διώξε από κοντά μου τα δαιμόνια και τους άρχοντας τους σκότους, σχίζοντας όλα τα χρεωστικά έγγραφα τα οποία έχουν καταγράψει οι δαίμονες τα αμαρτήματά μου στα βιβλία τους. Συμφιλιώντας με πάλι με το Θεό και Υιό σου και κάνοντας με άξιο να σταθώ στα δεξιά τους κατά την ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας, σώσε με από τις αιώνιες και αβάσταχτες τιμωρίες, κάνοντάς με κληρονόμο όλων των αυθάρτων αγαθών. Αυτή την εξομολόγηση σου προσφέρω, Παναγία μου, η οποία είναι το φως των σκοτισμένων μου ματιών, η παρηγοριά της ψυχής μου, η ελπίδα και η προστασία μου μετά από το Θεό είσαι εσύ. Αυτή την εξομολόγηση δέξουμε με συμπάθεια και καθάρισέ με από κάθε μολυσμό πνεύματος και σαρκός. Κάνε με άξιο στην παρούσα ζωή να μπορώ να κοινωνώ το άχραντον σώμα και το αίμα του Υιού σου και στη μέλουσα ζωή να συμμετέχω στον ουράνιο δείπνο, στην τρυφή του παραδείσου της Βασιλείας του Θεού και να εφραίνομαι κοντά στον Υιό σου. Και όταν επιτύχω όλα αυτά τα αγαθά εγώ ανάξιος, Παναγία μου, θα δοξάζω στους απεράντους αιώνες το όνομα του Υιού σου και Θεού σου, ο οποίος δέχεται όλους εμάς όταν μετανοούμε με όλη μας την ψυχή ειλικρινή. Χάρη στο ότι εσύ έγινες μεσήτρια και εγγυήτρια όλων ημών των αμαρτωλών για τη σωτηρία μας και με τη μεσολάβησή σου σώζεται κάθε άνθρωπος ο οποίος μετανοεί και υμνεί και ευλογεί τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα εις όλους τους αιώνας. Αμήν. Βλέπουμε, αδελφοί μου, μία προσευχή, εξομολογητική όμως προσευχή, που όταν ένας Άγιος μιλάει έτσι στο Θεό, δεν ντρέπεται και αποκαλύπτει τους λογισμούς του, τα έργα του, και ότι είναι χειρότερος των πάντων, χειρότερος από την πόρνη, χειρότερος εκείνος. Εμείς έχουμε αυτή την ταπείνωση να γράψουμε ένα τέτοιο βιβλίο και να το κυκλοφορήσουμε με τα δικά μας καταρθώματα. Διότι ο Άγιος τα έγραψε εν ζωή, δεν τα έγραψε μετά θάνατον, όπως και ο Άγιος Αυγουστίνος. Στις εξομολογήσεις του έχει γράψει τα πάντα. Έρχεται λοιπόν η Αγία Τεσσαρακοστή, το όλο το Τριώδιο, να μας θυμίσει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση, να κάνουμε αυτό τον εσωτερικό, αδελφοί μου, απολογισμό, να δούμε ποια είναι η κατάντια μας και να ζητήσουμε καιρό μετανοίας. Γιατί δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα μας ξαναδώσει ευκαιρία ο Θεός να ξαναζήσουμε, αδελφοί μου, και να ξανακούσουμε το τυπερμάχο. Να ξανακούσουμε ψυχή μου, ανάστατη καθέβδης. Να ξανακούσουμε τους χαιρετισμούς. Να ακούσουμε το μέγα πόδιπνο. Να ακούσουμε όλα αυτά τους ωραίους ύμνους. Να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Εγώ κάθε χρόνο που έρχεται μια τέτοια περίοδος, και είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι της Παναγίας, είτε είναι,
Ειλικρινά σας λέω, όταν τελειώνει η περίοδος, κλαίω. Γιατί λέω, Θεέ μου, του χρόνου θα ζω να τα ξανακούσω. Ή τα ακούω για τελευταία φορά. Ελέησέ με, Κύριε, και παρακαλώ τον Χριστό να με ελεήσει και να μου δώσει καιρό μετανοίας. Διότι δεν είναι σίγουρο ότι θα ζω ξανά τον χρόνο. Και να μπορέσουμε, αδελφοί μου, να πάμε στη Βασιλεία του Θεού κοντά Του. Θυμάμαι τη Μακαρίτισσα, τη μητέρα μου, τη γερόντισσα Παϊσία, η οποία μου έλεγε, της έλεγα, Μανούλα, θα ξαναβρεθούμε ξανά. Θα σε δω, θα με ξαναδείς. Είναι οι τελευταίες φορές που βλεπόμαστε. Ήταν 90 και πλέον ετών. Είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Πάντοτε σκέφτομαι την τελευταία φορά. Και λες, θα τον ξαναδώ. Είναι ακριβώς όπως παλιά φεύγαν με τα καράβια οι άνθρωποι και πήγαιναν Αμερική, Αυστραλία και στο λιμάνι κάτω συναντιόντουσαν για τελευταία φορά και χαιρετιόντουσαν, γιατί δεν ήταν σίγουρη η μάνα ότι θα ξαναδεί ζωντανό το παιδί της και αν θα ξαναγυρίσει από την Αυστραλία. Και έτσι έλεγα, μάνα, θα ξαναβρεθούμε? Και μου έλεγε, παιδάκι μου, να φροντίζουμε και οι δυο να ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί αν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, θα συναντηθούμε στη Βασιλεία Του. Θα ξαναβρεθούμε στη Βασιλεία Του. Θα είμαστε όλοι πάλι μαζί. Αλλά πρέπει να ζήσουμε εδώ σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αν δεν ζήσουμε, είναι οι τελευταίες φορές που βλεπόμαστε. Είναι οι τελευταίες φορές. Γιατί αν πάμε στην κόλαση, πάλι δεν θα βλεπόμαστε. Αν ο ένας πάει παράδεισο και ο άλλος είναι κόλαση, πάλι δεν θα βλεπόμαστε. Αν θες, παιδάκι μου, να βλεπόμαστε, να αγωνιστούμε, να εφαρμόσουμε. Και το έλεγε σε όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο σε μένα που ήμουν ο γιος της. Αυτό, αδελφοί μου, να κάνουμε και εμείς και στα παιδιά μας, γιατί πρέπει να το σκεφτείτε. Θα τα ξαναδείτε τα παιδιά σας, αν και κλείσετε τα μάτια σας. Τα εγγόνια σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα τα ξαναδείτε? Είναι η τελευταία φορά. Και εσείς που ακούτε τα λόγια του Θεού, που ακούμε το Χριστός Ανέστη, χαρμόσυνα τις καμπάνες, ακούμε το τυπερμάχο, το ψάλλουμε μέσα από την καρδιά μας. Αν πεθάνουμε και πάμε στην κόλαση, νομίζετε εκεί θα ακούμε Χριστός Ανέστη? Τέρμα, αδελφοί μου. Γιατί λοιπόν να μην αγωνιστώ σε αυτή τη ζωή που μου δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία, το τριώδιο, η νηστεία της Σαρακοστής, να έλθω εις αυτόν, να ψαχτώ μέσα μου και αφού βρω τον εαυτό μου, να μετανοήσω, να τα καταγράψω, να πάω στον πνευματικό να τα εξομολογηθώ, να τα πετάξω από πάνω μου, να ελευθερωθώ και να ζω ελεύθερος, χωρίς τα δεσμά της αμαρτίας. Γιατί μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ήρθε να σώσει εμένα, αδελφέ μου, και σένα, από τις αμαρτίες μας. Και όσο είναι ανοιχτά τα μάτια μας, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί μετά δεν θα μπορούμε. Ξέρετε, αδελφοί μου, είχα κάνει παλιά μια ομιλία, πάνε πολλά χρόνια, υπάρχει σε κασέτα, το τι ζητάνε οι κολασμένοι, αυτοί που είναι στην κόλαση. Ξέρετε τι ζητάνε? Κύριε, δώσ' μας ένα λεπτό, ένα λεπτό να επιστρέψουμε στη ζωή, να πούμε ήμαρτον. Γιατί ήμαρτον δεν μπορείς να πεις μετά το θάνατο. Ένα λεπτό ζητάνε οι κολασμένοι να έρθουν επάνω, να προλάβουν, να πούν το συγγνώμη, να εξομολογηθούν, να πάρουν Θεία Κοινωνία και να φύγουν.
Αλλά αυτή την ευκαιρία την έχασα. Εγώ που την έχω, γιατί αδελφοί μου να τη χάσω? Αφού αγαπάω τον Χριστό, αφού θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό, αφού ζω κοντά στον Χριστό, γιατί να μην κάνω μεγαλύτερες προσπάθειες να απαλλαγώ από τα πάθη μου? Το ζητούν οι Άγιοι. Και μην απολπίζομαι το ότι αμαρτάνω. Εδώ αμάρτανε, το καταλάβατε πολύ καλά, ότι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος είχε τεράστιους πειρασμούς. Τον εαυτό του τον έβλεπε. Δεν ξέρω πώς από όλα αυτά τα είχε κάνει πράξη, ή μόνο με το μυαλό του αμάρτανε. Δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά εδώ τα παρουσιάζει ότι ήταν χειρότερος και από την πόρνη. Ότι είχε σαρκικές ειδονές απέραντες. Δεν τρέπονται οι Άγιοι να ομολογήσουν το, με τι θηρία πολεμάνε μέσα τους. Και να ξεφτελιστούν και να ταπεινωθούν για να κερδίσουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό παρακαλώ ας κάνουμε κι εμείς. Γιατί ίσως είναι, επαναλαμβάνω, η τελευταία ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός το 2024. Και όταν βλέπει αυτή την μετάνοια ο Θεός, αδελφοί μου, ευλογεί και εμάς και το σπίτι μας και τα παιδιά μας. Ένας μέσα από το σπίτι εμάς σώζεται. Είδατε, έψαχνε να βρει στα Σόδομα και τα Γόμορα έστω και 5 ανθρώπους. Θα σωζόντουσαν αν υπήρχαν 5 άνθρωποι, ολόκληρη πεντάπολη στα Σόδομα και τα Γόμορα. Και εμείς έστω μόνοι μας, αν είμαστε κοντά στο Θεό και αγωνιστούμε και κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, εκεί που θα πάμε θα παρακαλούμε μετά και για τα παιδιά και για τα εγγόνια μας να σωθούνε και να έρθουν κοντά και αυτά. Αλλά και τώρα όταν ζούμε, έλκουμε τη χάρη του Θεού μες στο σπίτι. Είδατε που λέει ότι ακόμα Θεός δεν έχει καταστρέψει και το έθνος μας και τη γη, γιατί υπάρχουν έστω και λίγοι άνθρωποι που προσεύχονται και ζουν. Αυτοί οι λίγοι, ας είμαστε κι εμείς μες στο σπίτι μας, ο ένας από μας. Και αυτή τη μετάνοια να ευχηθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να την δώσει ο Θεός και στους κυβερνώντες στο έθνος αυτό, σε όλο το λαό μας. Διότι η αμετανοησία και η κατρακύλα, όταν ξεκινάει από τους άρχοντες μέχρι κάτω, αδελφοί μου, που λέει από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι, δεν αρέσει στο Θεό. Και τι κάνει ο Θεός? Απομακρύνει τη χάρη Του. Και όταν απομακρύνει ο Θεός τη χάρη Του, τότε μας βρίσκουν διάφορες συμφορές. Και το βλέπετε, πολλά μηνύματα, φωτιές, πλημμύρες, πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε βιώσει άλλοτε. Δεν τα είχαμε βιώσει. Και γι' αυτό και αυτή την περίοδο να διαβάζετε, αδελφοί μου, βιβλία. Να διαβάζετε βιβλία πνευματικά. Και από τα καταστήματα που έχουμε εμείς στην Αθήνα, εκεί που πωλούνται τα βιβλία τα δικά μου, αλλά στο μοναστηριακό κελάρι, ηλεκτρονικά.gr, στο e-shop ηλεκτρονικά, να προμηθεύεστε τέτοια πνευματικά βιβλία, και όχι μόνο για αυτή την περίοδο, αλλά για όλες τις περιόδους. Για όλους τις περιόδους. Για να ωφελήσετε κι εσείς. Όπως πόσο χαίρομαι, όπως σας είπα χθες που είδα και ήρθαν για εξομολόγηση εκατοντάδες άνθρωποι. Κουράστηκα μεν, αλλά αυτή η αρθρώα προσέλευση να έρθουν από διάφορα μέρη, ειλικρινά σας λέω, με συγκίνησε. Και πριν κλείσω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί ξανά εδώ την Κυριακή του Θωμά στις 7 η ώρα, να σας πω ότι, γιατί κάποιοι από εσάς έχετε δηλώσει για το Ιεροσόλυμα να πάμε παρέα και έχει ακυρωθεί η εκδρομή, όχι ακυρωθεί, αναβληθεί. Θεού θέλοντος, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο, 25-26 Σεπτεμβρίου. Έτσι, στο τηλέφωνο 210-52-48-741, έτσι, στα γραφεία του κυρίου Μιστακίδη, να έρθετε σε επικοινωνία όσοι είχατε δηλώσει,
Ήδη είναι κάπου 85 άτομα, 80-85, και χωράει άλλα 50 ακόμα, να ξέρετε, αν θέλετε να έρθείτε. Και αν τα πράγματα ηρεμήσουν. Αλλά και μετά το Πάσχα, 14 Μαΐου θα πάω στην Παναγία του Σουμελά, στον Πόντο, με πούλμαν, με προσκύνημα. Φυσικά τώρα με τις εκλογές και Κωνσταντινούπολη θα πάμε να δούμε τον Πατριάρχη μας, θα πάμε Τραπεζούντα, σε όλο τον Πόντο θα τον γυρίσουμε. Πήγαμε πέρυσι στην Καπαδοκία, στη Σμύρνη, τα πανέμορφα. Δεν το περίμενα αυτό που είδα, έχω κάνει και ομιλία κιόλας. Είναι 100 χρόνια η Τουρκία πιο μπροστά από την Ελλάδα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την Ελλάδα. Να πω η σύγκριση είναι όπως είμαστε εμείς με τους γύφτους. Έτσι, πώς είμαστε εμείς και ποια είναι η κατάσταση των γύφτων. Έτσι είναι η Τουρκία με την Ελλάδα. Αυτά που είδα, δεν τα έχω ξαναδεί. Ούτε στην Αμερική που έχω πάει, ούτε στην Ευρώπη. Είδα απίθανα πράγματα. Και όχι μόνο στα τουριστικά μέρη, αλλά και στα βάθη της Τουρκίας. Να μην βρίσκω κάτω ούτε ένα από τσίγαρο, τόσο καθαρά, και τα χωριά που βλέπεις εμάς μπουκάλια, βλέπεις χαρτοπετσέτες στο δρόμο δεξιά, τίποτα. Πεντακάθαρα, χωρίς διόδια. Και όλα αυτά τα έκανε ο Ερντογάν. Θα βγαίνει για 1000 χρόνια μαζί αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό βγαίνει και ξαναβγαίνει. Τεράστια, αδελφοί μου, πρόοδος. Τι να σας πω, εγώ δεν το περίμενα αυτό που είδα. Και βλέπεις και σπίτια ελληνικά που χάσαμε, που έζησαν, γράφουν απ' έξω. Ελληνικά, οικία του τάδε, οικία του τάδε. Βλέπεις τους ναούς μας, που μπορεί να έχουν γίνει τζαμιά, μπορεί να τις έχουν κάνει αποθήκες, μπορεί να τις έχουν κάνει μουσεία, όπως είναι και η Αγία Σοφιά που βλέπουμε. Λοιπόν, αλλά κανείς είναι πανέμορφο. Πήγα πέρυσι, σας είπα, και είδα όλα αυτά και φέτος πάω από τον Πόντο να δω και την άλλη πλευρά που μου είπαν ότι είναι ακόμα καλύτερη η άλλη πλευρά. Και γι' αυτό σας προσκαλώ όσοι θέλετε να έρθείτε, θα πάρετε και ένα χαρτάκι βγαίνοντας, εδώ τώρα που θα σταυρώνω, που θα σας σταυρώνω ένα-ένα, δίπλα μου θα κάθεται ένα παλικάρι και έχει το τηλέφωνο, όποιος θέλει να δηλώσει θέσεις, είναι στο τηλέφωνο 2610 620 330. 2610 620 310, ναι, σωστά το είπα. Λοιπόν, και να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από μακριά ότι μεγάλη πιθανότητα υπάρχει, με έχουν καλέσει να πάω Σικάγο, Καναδά, Αμερική από Οκτώβριο. Πρώτο Θεός, μπορεί να ταξιδέψω. Άρα μπορεί του χρόνου τον Οκτώβριο να μην είμαι εδώ για κηρύγματα, γιατί ίσως ευρίσκομαι Αμερική και Καναδά. Πρώτο Θεός. Εγώ δεν σχεδιάζω, τα γράφω και όσα από αυτά επιτρέψει ο Θεός και γίνονται, να είναι ευλογημένοι. Ό,τι δεν το ευλογεί ο Θεός, εκείνος ας το κόψει. Ξέρει εκείνος πως πρέπει να κάνει, αγαπητοί μου αδελφοί. Και με χαρά θα σας περιμένω, είναι, είπαμε, το προτελευταίο κήρυγμα, θα σας περιμένω όποτε μπορέσετε και θέλετε με χαρά να έρθετε στο μοναστήρι μας. Και μάλιστα να πω στην αγάπη σας ότι τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν ξέρω πόσοι έχετε βρεθεί το πρωί, κάνουμε στο Τρίκορφο, στο μοναστήρι, αναπαράσταση της δίκης του Ιησού, τις πορείες με το Γολγοθά, κουβαλάμε το Σταυρό και πάμε στο Γολγοθά, κάνουμε τη Σταύρωση, κάνουμε την Αποκαθήλωση και μετά έχουμε και έναν αντίγραφο, ομοίωμα του τάφου του Χριστού, όπου κάνουμε μέσα εκεί και την ταφή του Χριστού. Όπως έγινε στα Ιεροσόλυμα, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί. Όσοι μπορείτε, θα είναι χαρά μας να έρθετε. Έρχονται πολλά πούλμαν από διάφορα μέρη, και με γιοταχή και με πούλμαν, έρχονται για να παρακολουθήσουν αυτή την όμορφη θρησκευτική τελετή που γίνεται εκείνη την ημέρα κάθε χρόνο στα Ιεροσόλυμα.
Από εκεί την αντέγραψα. Την είδα στα Ιεροσόλυμα και τη μετέφερα στο Τρίκορφο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, καλή μετάνοια και να έχει η ψυχή μας καλή Ανάσταση. Χαίρετε. Σε διευχών, Αγίων, Πατέρων, ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.